Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Αθήνας αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη μπροστά στον αγώνα για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων. Δεν υπάρχει εγώ, δεν υπάρχει προσωπική φιλοδοξία, υπάρχει μόνο εμείς για όλους. Πάμε δυνατά λοιπόν να κοκκινήσουν οι κάλπες. Πάμε δυνατά να γεμίσουν γαρίφαλα οι κάλπες. Είμαστε στην τελική ευθεία των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και σας καλώ να σκεφτείτε τι άλλαξε στην πόλη μας τα χρόνια της διοίκησης Μπακογιάννη και Πατούλη. Πρώτη φορά βλέπω, με βάση την επαγγελματική μου εμπειρία 30 χρόνων σαν μηχανικός και σύμβουλος επιχειρήσεων σε πολεοδομικές λειτουργίες, τόση απαξίωση και εγκατάλειψη των δομών της περιοχής μας. Έχουμε γυρίσει την κοινότητα βήμα προς βήμα, γειτονιά προς γειτονιά, δρόμο προς δρόμο. Τέτοια εγκατάλειψη δεν έχω ξαναδεί τα προηγούμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή που η τεχνολογία και η επιστήμη απογειώνεται, ο Δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Μπακογιάννης, της γνωστής οικογένειας Μητσοτάκη, είναι συνώνυμο του «ο κύριος τίποτε για τις λαϊκές οικογένειες» και «ο κύριος πάρτα όλα για τους επιχειρηματικούς ομίλους». Συντοπίτες, στο ένα μου χέρι κρατάω το τεχνικό πρόγραμμα της Λαϊκής Συσπείρωσης για την 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου της Αθήνας και στο άλλο μου χέρι κρατάω το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης. Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, το έχουμε καταθέσει επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως κάθε φορά είτε μας βρίσκουν τη δικαιολογία ότι δεν έχουν λεφτά, είτε ότι έχουν τη γνωστή αδιαφορία. Το πρόγραμμα αυτό περιέχει όλες τις προτάσεις λαϊκής συσπείρωσης για την κάλυψη των αναγκών μιας καλύτερης ποιότητας ζωής των κατοίκων και εργαζομένων της περιοχής μας. Το πρόγραμμα όμως αυτό μπορεί να το υλοποιήσουν μόνο οι άνθρωποι της λαϊκής συσπείρωσης με στελεχειακό δυναμικό ικανότατο, με σπουδές, με εμπειρίες, με γνώσεις, αλλά κυρίως ταγμένοι στον πλευρό των δημοτών και όχι των επιχειρηματικών συμφερόντων. Ας δούμε όμως μερικά σημεία του τεχνικού προγράμματος. Σε συνολικό επίπεδο Αθήνας, ιεραρχήσαμε τις διεκδικήσεις για την ανάγκη των ελεύθερων χώρων, για τη διαμόρφωση χώρων πράσινου, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού. Έχουμε δεκάδες κωδικούς στον προϋπολογισμό του Δήμου για απαλατριώσεις εκτάσεων, αγορές κτηρίων και τεχνικά έργα, οι οποίοι όμως είναι μηδενικοί από χρονιά σε χρονιά. Διαφημίζουν πάρκα τσέπης, όταν για άλλη μια χρονιά 56 οικόπεδα ελεύθεροι χώροι δεν απαλωτριώνονται, ενώ 14 πλατείες περιμένουν εδώ και χρόνια την ανάπλαση. Έχουν επίσης μηδενικές προβλέψεις για ήδη απαλωτριωμένους χώρους από το Δήμο, που έχουν πληρωθεί με δικά μας λεφτά και έχουν όμως αφαιθεί στην εγκατάλειψη, έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους. Έχουμε χαρακτηριστικά αναδείξει ότι οι εκτάσεις 100 στρεμμάτων στην πόλη που έχουν απαλωτριωθεί έχουν εγκαταλειφθεί. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το πάρκο της Γκράβας και το οικολογικό πάρκο του Ποδονύφτη. Όσον αφορά τώρα το πάρκο Δρακόπουλου, απαιτείται άμεσα να περάσει ο χώρος στην ιδιοκτησία του Δήμου με την αγορά ή απαλωτρίωσή του και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως πάρκο με παιδική χαρά σύγχρονη για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του λαού της Αθήνας για πρόσβαση στο πράσινο και των παιδιών στο ασφαλές παιχνίδι. Πώς απαντάει όμως ο Μπακογιάννης? Κλούβες και ματ για να παραδώσει το χώρο των 9 στρεμμάτων σε μια οκταωτία στα επιχειρηματικά συμφέροντα του Ερυθρού Σταυρού. Παραρμάτιος χώρος του Ποδονύφτη, από την κάτω μεριά της Σαχαρών μέχρι την Εθνική Οδό. Χώρος που ξεπερνάει τα 40 στρέμματα. Απαιτείται συνολική ανάπλαση με καθαρισμό, δεντροφυτεύσεις, απαλλαγή από καταπαιδευτές του χώρου, σχετικές απαλωτριώσεις σχετικών οικοπαίδων. Προτείνουμε τη μετατροπή του σε αθλητική εστία, χώρο παιχνιδιού και ανάπαυσης με πολύ πράσινο, ανάπλαση του πάρκου στη βάση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής του με αναγκαία επέκταση και κυριοθέτησή του και αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών. Διαμόρφωση της κήτης του Ποδονύφτη και της παρόχθιας περιοχής. Τώρα το κομμάτι πάνω από την Αχαρνών, που από το 1997 υπάρχει σχετική απόφαση για το χαρακτηρισμό του χώρου κατά μήκος του ρέματο Ποδονύφτη ως χώρο κοινοχρήστου χώρου πρασίνου. Πρόκειται για μια μοναδική έκταση 40 επίσης τρεμάτων σε ένα τμήμα της φυσικής όχθης του Ποδονύφτη που δεν έχει τσιμεντοποιηθεί και διατηρεί το φυσικό κάλος από την οδό Χαλκίδος έως το πάρκο του Προμπονά. Από τότε, από το 1997 δηλαδή, αν και έχουν περάσει 25 χρόνια, ο χώρος παραμένει σε πλήρη εγκατάλειψη, αδιαμόρφωτος με σκουπίδια, μπάζα και ερείπια. Ακόμα εκκρεμεί η κατεδάφιση των εγκατελειμμένων κτισμάτων στην οδό Επικλέους και Επινίκου που έχουν από το 2018 αποζημιωθεί από το Δήμο. Πώς απαντάει όμως ο Μπακογιάννης σε αυτά? Αντιτάσσει παρακαλώ τη δημιουργία ενός πάρκου τσέπης τον Οκτώβριο του 2021 άκουσον έκτασης 230 τετραγωνικά μέτρα, που μάλιστα το πολυδιαφημίζει. Πάρκο τσέπης στη συμβολή Βυζιεινού και Καρκαβίτσα, δωρεά της εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Πόσο κοροϊδία ακόμα να αντέξουμε? Βέβαια, την ίδια στιγμή πρημοδοτεί με 120 εκατομμύρια τον επιχειρηματικό όμιλο του Αλαφούζου και εμείς απλά θα σχολιάσουμε με τα λόγια του πολυνίκη αθλητή Μίλτο Τεντόγλου. Δεν υπάρχει δυστυχώς στην Αθήνα στάδιο που να μοιάζει με το Παμπελοποννησιακό. Για να έχουμε ένα τέτοιο στάδιο, ώστε να κάνουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα, νομίζω πως πρέπει να φέρουμε στην Αθήνα το δήμαρχο Πελετίδη. Συμπληρώνω εγώ τον κομμουνιστή δήμαρχο Πελετίδη. Και επίσης συμπληρώνω ότι και εμείς στην Αθήνα έχουμε άνθρωπο να κάνει εξίσου αυτά τα πράγματα, τον υποψήφιο κομμουνιστή δήμαρχο Νίκο Σοφιανό. Ας κάνω μια ιδιαίτερη μνήα στην ενότητα σχολεία. Όσον αφορά τα σχολεία, χρειάζεται να εκτελεστούν όλες οι εργασίες και να υλοποιηθούν τα αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Διδασκόντων και της Ένωσης Γονέων της Πέμπτης Δημοτικής Κοινότητας και να γίνουν όλες οι αναγκαίες συντηρήσεις και επισκευές των σχολικών κτηρίων. Χρειάζεται να γίνει αντισυσμικός έλεγχος που έχει γίνει μόνο οπτικός, με ενεργητική υπερασφάλεια και έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών. Παρεμβάσεις για ασφαλή πρόσβαση στα σχολεία, δημιουργία πρόσβασης αμαία στα σχολεία και έλεγχος και συντήρηση των υπαρχόντων ανελκυστήρων και τοποθέτηση αναβατορίων όπου δεν υπάρχουν. Να προχωρήσουμε σε νέα σχολεία. Απαλωτρίαση του παλιού εργοστασίου Φρίνη που έχει χαρακτηριστεί και έχει δεσμευτεί από επιδημαρχίας Ντόρας Μπακογιάννη για να λυθεί το πρόβλημα με την κατάσταση του 110 νηπιαγωγείου και των σχολείων για δίχρονη προσχολική ηλικία. Το οικόπεδο της οδός Επινίκου χαρακτηρισμένο για να γίνει παιδικό σταθμός του Δήμου, αποκατάσταση του κτηρίου σε χώρο του Δήμου που βρίσκεται στην Αγία Λάβρας, κοντά στο αστυνομικό τμήμα για παιδικό σταθμό και τέλος την Εριουργία, αξιοποίηση του χώρου για μετεγκατάσταση του 139 Δημοτικού και δημιουργία αιθουσών δίχρονης προσχολικής ηλικίας. Πώς απαντάει όμως ο Μπακογιάννης σε όλα αυτά? Το 50% των 396 σχολείων έχουν ηλικία πάνω από μισό αιώνα. Δεν προβλέπεται καμία ενέργεια σχολείου, ενώ αντίθετα καταργήθηκαν 63 τμήματα σε 46 γυμνάσια, η προσχολική αγωγή στεγάζεται σε προκάτ αίθουσες κτλ. Αυτά τα στοιχεία είναι ελεγμένα από τη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή. Σε τελευταία επικοινωνία που είχα με την πρόεδρο της σχολικής επιτροπής, μου είπε χαρακτηριστικά ότι τα χρέη της σχολικής επιτροπής προς ΔΕΗ και φυσικό αέριο ξεπερνάνε τις 200.000 ευρώ. Αν τα αναγάγουμε αυτά τα χρήματα σε 14 σχολικές επιτροπές που υπάρχουν στο Δήμα της Αθήνας, μιλάμε για πάνω από 3 εκατομμύρια χρέη, με κίνδυνο να κλείσουν τα φώτα στα σχολεία και το φυσικό αέριο, όπως έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, την ίδια στιγμή που αυτά γίνονται για τις λαϊκές ανάγκες, ιδιωτικές εταιρείες καταβροχθίζουν 53 εκατομμύρια τον ηλεκτροφωτισμό και άλλα τεράστια ποσά που ανέφερε και ο σύντροφος ο Νίκος, προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων με τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Η Αθήνα μας έχει καταντήσει ξενοδοχειακό πάρκο με μικρά και μεγάλα ξενοδοχεία και αλυσίδες Airbnb με γειτονιές διασκεδαστήρια. Η κοινότητά μας, επειδή εξυπηρετείται από 4 ηλεκτρικούς σταθμούς, Κάτω Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Άνω Πατήσια και Περισσός, έχει μεγάλη άνθηση του Airbnb, από το οποίο δεν εισπράττει τίποτα ο Δήμος, και στην πρότασή μας για φορολόγησή τους για επαγγελματική στέγη στις υπόλοιπες παρατάξεις σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Είναι η φοροασυλία την οποία καταγγέλουμε και συχνά δεν παίρνουμε απάντηση. Αγαπητοί φίλοι, με τη λαϊκή συσπείρωση για να αντιμετωπίσει ο λαός τη δύσκολη καθημερινότητα, η λαϊκή συσπείρωση, ο συνδυασμός του ΚΚΕ στο Δήμο, είμαστε η μόνη ρεαλιστική, μαχητική, αξιόπιστη απάντηση και προοπτική στην προοπτική μιας νέας τετραετίας Μπακογιάννη. Είμαστε η αγωνιστική επιλογή που μπορούν να κάνουν οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες πέρα από την κομματική τους επιλογή, γιατί ο συνδυασμός μας εκφράζει γνώσεις, πείρα, συνέπεια, συνέχεια, αγωνιστικότητα και μαχητικότητα που την έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, για να αναβιώσουμε τις παλιές καλές εποχές που θυμώνται μεγαλύτερης ηλικίας, που κομμουνιστές δήμαρχοι σαν το Φολόπουλο στο Περιστέρι, Κιντή στην Ηλιούπολη, Μακρύ στην Κεσαργανή, Παξιμαδά στην Πετρούπολη και τόσοι άλλοι νοικοκύρευαν τους δήμους και εκτέλεσαν τεράστιο έργο σε χώρους, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, γήπεδα και παιδικές χαρές. Γιατί όμορφη πόλη είναι αυτή που δεν έχει ανέργους, φτώχεια, παιδιά στην εξάρτηση. Όμορφη πόλη είναι αυτή που έχει σωστές υποδομές στην υγεία, στην παιδεία, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Για να μπορούμε να κάνουμε την πόλη μας όμορφη, ψηφίστε μας. Να μας πάτε και στο δεύτερο γύρο, να γεμίσουμε την κάλπη με κόκκινα γαρίφαλα. Γεια σας.